σας, καλώς ήρθατε, χρόνια πολλά σε όλους, να έχετε πολύ χαρούμενες, ευτυχισμένες γιορτές, να έχετε επίσης μια πανέμορφη νέα χρονιά το 2023, το 2022 για όσους δεν πήγε πολύ καλά, παίρνουμε τα μαθήματά μας, παίρνουμε τις εμπειρίες, μαθαίνουμε, προχωράμε, καταλαβαίνουμε τι λάθη κάναμε, τι έγινε, κυρίως από αυτό ξεκινάμε και πιο σοφοί, πιο έμπειροι, πιο γνώστες προχωράμε για το 2023. Δεν θα σας πω λεπτομέρειες τώρα, δηλαδή 2023 τι γίνεται και τα λοιπά, θα το αναλύσουμε κάποια άλλη στιγμή, θα κάνουμε τα πραγματάκια μας. Πάμε όμως κατευθείαν αυτή τη στιγμή. Μάλλον επίσης να πω και κάτι άλλο, πρέπει να το πω αυτό, να σας ευχαριστήσω για την στήριξή σας, την αγάπη σας και που έχουμε ανεβάσει το κανάλι εκεί που το έχουμε φτάσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου. Είναι κάτι πολύ σημαντικό για μένα και δείχνει, εν πάση περιπτώσει, ότι κάτι σωστά κάνουμε, ρε παιδί μου. Κάτι γίνεται ωραίο. Εντάξει, πάμε όμως τώρα. Εδώ έχουμε 4 δώρα. Θα στα φέρω να τα δεις. Αυτό είναι το πρώτο δώρο. Υπήρχε και ένας διαγωνισμός που γινόταν μια ψηφοφορία για επιλογή δώρου. Εδώ υπάρχει ένα δεύτερο δώρο. Εδώ υπάρχει ένα τρίτο δώρο και εδώ υπάρχει το τέταρτο δώρο, έτσι, επιλέγετε. Επιλέγετε εσείς με όποιο σκεπτικό θέλετε, με όποιο τρόπο θέλετε. Δεν θα σας πω κάτι άλλο, εσείς ό,τι θέλετε επιλέγετε και πάμε ευθύς αμέσως να ξεκινήσουμε, να ξετυλίξουμε τώρα τα δώρα, διότι ναι, σας έχω ετοιμάσει δώρα. Μόνο που αυτά τα δώρα θα είναι λίγο διαφορετικά, θα δούμε τι θα είναι, εντάξει. Θα δούμε τι δώρα έρχονται. Θα δούμε ποια είναι τα δώρα για εσάς και τι βγαίνει. Μόνο μην μου ξεκινήσετε και μου πείτε «Αχ, το γκόμενο εκείνο, αχ, να είναι ψηλός με τα χρηνός με λεφτά, αχ, να έχει και πολύ μεγάλο μυαλό, ε». Μην μου πείτε εσείς τα αγόρια «Αχ, μια πανέμορφη ξανθιά με λαχρινή, δεν ξέρω τι, ψηλή, να μαγειρεύει, να πλένει, να κάνει και να είναι και πολύ καλή στο σκάκι». Τι άλλο θα λέγαμε, έτσι. Λοιπόν, έλατε, πάμε τώρα. Επιλέξτε δώρο. Και ξεκινάμε με το πρώτο. Βάζω αυτά εδώ πέρα. Ξεκινάμε λοιπόν με το πρώτο δώρο. Να δούμε τι υπάρχει. Ναι. Κάτι μου ήρθε μια φλασέα, γι' αυτό λίγο ψιλοκόλλησα. Ξεκινάω λοιπόν με αυτά τα χαρτιά. Ξεκινάω. Θα δούμε τι. Θα σας πω. Πρώτο δώρο λοιπόν. Πρώτο δώρο. Να δούμε κάτι το οποίο υπάρχει για σένα. Λοιπόν, για περίμενε. Οχ, το πεντάκτηνο. Χρήμα και δουλειά, λοιπόν. Να δω το πολύ καλό. Το βάζω στην άκρη. Συνεχίζουμε τώρα. Μισό λεπτό, παιδιά. Μισό λεπτό να οργανώσουμε. Πού θα πάω? Εδώ θα πάω. Να το. Εδώ θα πάω. Μισό λεπτό. Δεν πειράζει που δεν κόβω. Το πάω κατευθείαν, έτσι, μην παρεξηγήσετε. Μην μου πείτε, αχ, δεν ακολούθησες τη διαδικασία και αυτό και τι άλλο. Εντάξει, μην. Δώρα μοιράζομαι, λοιπόν. Για να δούμε εδώ. Δεύτερο δώρο, καρδιά. Αυτά είναι, φίλες και φίλοι, αυτά είναι. Και ωραία μπλουζίτσα, ε. Μην μου πείτε, σένια. Είμαι πολύ της μοδός που λένε. Για να. Α, από εδώ, ναι. Από εδώ, λοιπόν. Και θα σας εξηγήσω, ναι, θα σας εξηγήσω. Μην ανησυχείτε, όλα θα γίνουν. Λοιπόν, εδώ πηγαίνουμε. Ου, δύο καρό, φανταστικό. Μισό λεπτό. Για να δούμε εδώ. Ωραία. Εντάξει, φοβερό. Και αυτό το συμβολάκι. Δείτε αυτό το σύμβολο. Που σημαίνει τύχη και σημαίνει επίσης και αυθονία. Και από εδώ. Για να επιλέξω. Εδώ είμαστε. Μισό λεπτό, θα μου δώσετε ένα λεπτό. Και εδώ τι έχουμε, και τον αριθμό 66. Κυρίαρχος αριθμός. Αριθμολογικές κάρτες. Πάμε λοιπόν να δούμε. Αυτά είναι τα δώρα σου. Θα μου πεις τώρα ποια είναι αυτά τα δώρα μου. Λοιπόν, συντονίζεσαι εσύ που επέλεξε το πρώτο πακέτο με 8 πεντάκτηνο. Είναι ένα δώρο που αν θέλει σου δίνει αυτή τη στιγμή τα ταρό ένα μήνυμα ότι πειθαρχία. Με το 8 πεντάκτηνο θα έρθουν και τα λεφτά, θα έρθει και η οικονομική ασφάλεια. Έχεις τις δυνατότητες εφόσον δουλέψεις, έτσι. Άρα είναι πολύ καλό αυτό. Το δεύτερο δώρο σου που είναι η καρδιά. Μην αμφισβητείς και αμφιβάλλεις ότι ναι, υπάρχει και αγάπη γύρω σου. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σε αγαπάνε. Μπορεί να είναι και κάτι ερωτικό εδώ, έτσι. Σε οποιοδήποτε επίπεδο και σε οποιοδήποτε χωρίς φίλο. Μπορεί να είναι, εντάξει, να είναι άντρας γυναίκα, μπορεί να είναι και ομοφιλόφιλη κατάσταση. Εντάξει, να το πούμε κάπως έτσι. Λοιπόν, όμως εδώ
δείχνει ένα δώρο της καρδιάς. Κράτα το λοιπόν και αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και όχι μόνο αυτό, έρχεται να το επιβεβαιώσει και το δύο, πώς το λένε, και το δύο κάρο, που είναι τα πεντάκτηνα, που είναι η γη. Εδώ υπάρχει ένας Ερμής, που σημαίνει είναι η επικοινωνία. Εσύ φαίνεται επηρεάζεσαι και το 2023 γενικά επηρεάζεσαι από τον Ερμή, που έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείς. Το δύο όμως σημαίνει και συναντήσεις. Αδελφές, ψυχές, διδύμες φλόγες και αποφάσεις, αλλά όμως όλα αυτά γίνονται μέσα από ένα κομμάτι, από ένα πρίσμα, να το πω έτσι, γης, που μπορεί να υπάρχουν και λίγο ψιλοκαθυστερήσεις. Ενώ δηλαδή στις σχέσεις, στην επικοινωνία, δεν γίνεται τόσο γρήγορα μια εξέλιξη που ίσως θα θέλεις να έχεις, αλλά είναι εξαιρετικό χαρτί, είναι πάρα πάρα πολύ θετικό. Έχουμε λοιπόν ένα ρουνικό σύμβολο, το οποίο είναι από τα πολύ δυνατά, από τα πάρα πολύ καλά, στο οποίο σου λέει ότι θα γίνει στο κοντινό μέλλον. Δηλαδή το δύο καρό εδώ που βγαίνει μπορεί να σημαίνει από την ημέρα τώρα που βλέπεις εσύ αυτή την ανάλυση, πρόσεξε, οπότε βλέπεις την ανάλυση, έτσι, όχι οπότε δημιουργήθηκε και ανέβηκε στο κανάλι, λοιπόν, και είναι στο κοντινό μέλλον. Είναι ένα σύμβολο το οποίο σου λέει ότι μαθαίνω από τη ζωή, έχω αυτό που σας είπα προηγουμένως, μαθαίνω, γνωρίζω, νικάω. Όμως, νικάω ρε παιδί μου, ναι, γιατί πήρα μια δουλειά, έτσι, ή γνώρισα έναν έρωτα, ή γνώρισα μια πολύ καλή συνεργασία, ή έναν φίλο, είναι μια νίκη στη ζωή αυτό. Έγινα καλά, η υγεία μου. Λοιπόν, επίσης σημαίνει τύχη, αυθονία, οικονομική ασφάλεια, αλλά και ενίσχυση κατά κάποιο τρόπο, το οποίο αυτό συμβαίνει στο πολύ κοντινό μέλλον. Θεχού λέγεται αυτό, το σύμβολο είναι πολύ ιδιαίτερο, και το συναντάμε και στην φύση. Τα ρουνικά σύμβολα, να γνωρίζετε, είναι σύμβολα τα οποία τα συναντάμε στη φύση. Και από εκεί, επειδή η φύση έχει πολύ μεγάλη σοφία, από εκεί έχουμε πάρει, αν το πω έτσι εμείς οι άνθρωποι, τα σύμβολα και τα έχουμε κωδικοποιήσει. Και βγαίνει ένας αριθμός, λοιπόν, ο οποίος είναι ο 66. Είναι ένας ιδιαίτερος κυρίαρχος αριθμός. Μας κάνει 66, μας κάνει 12, μας κάνει 3. Εξυπνάδα, προνοητικότητα, έτσι, σημαίνει επίσης ότι υπάρχει και θέλεις και τα ταλέντα σου να βγουν προς τα έξω, αλλά να έχουν ένα πρακτικό χαρακτήρα, έχεις πολύ μεγάλο μαγνητισμό. Προσελκύεις, μπορείς να προσελκύσεις αυτό το οποίο επιθυμείς. Γενικά χρειάζεται να εκτιμάς τα δώρα της ζωής, το δώρο της ζωής. Τι άλλο να σου πω, πρακτικότητα, αποφασιστικότητα, θέλεις να φέρεις εις πέρα στα σχέδιά σου. Το μόνο που χρειάζεται να προσέχεις σε αρνητική δόνηση είναι μη φοβάσαι να αναλάβεις τις ευθύνες σου. Εδώ επειδή είναι και το 66, μην πάτε στο 666 και κάτι τέτοια, είναι άλλα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, το 66 εδώ σημαίνει και θέματα οικογένειας, φροντίδα οικογένειας, καλή υγεία, φροντίζω την υγεία μου, μπορεί να φροντίσω και έναν γονέα ή έναν άνθρωπο που το έχει ανάγκη. Γιατί ο αριθμός 6 σχετίζεται με το κομμάτι γενικότερα της υγείας και της καριέρας, ας το πούμε, σε κάποια πράγματα, άρα θέλει υπευθυνότητα και πρακτικότητα. Αυτά είναι τα πολύ όμορφα μηνύματα τα οποία παίρνεις, είναι ένα δώρο, είναι το δικό μου δώρο, μάλλον το δώρο, αν θέλεις, του σύμπαντος προς εσένα και για το 2023 και για την επόμενη περίοδο, αλλά και για τις γιορτές, για να πάρουμε και λίγο τα πάνω μας, έτσι, για να αισθανθούμε όμορφα. Σου άρεσε το πρώτο δώρο? Ήτανε καλό? Νομίζω ήταν πολύ καλό. Λοιπόν, τώρα πάμε, εγώ τα μαζεύω τώρα, γιατί θα πάμε τώρα στο δεύτερο δώρο. Ωραία, λοιπόν. Δώσω λίγο χρόνο, δεν πειράζει, βλέπεις τώρα εδώ πως τα μαζεύω και κάνω. Είναι σαν να είσαι εδώ μαζί μου. Και κάνουμε τα δικά μας εδώ, και κάνουμε τις αναλύσεις μας. Λοιπόν, στην άκρη. Πάμε στο δεύτερο δώρο. Όσοι επιλέξατε αυτό το ωραίο δώρο. Έτσι. Να το. Είναι αυτό. Είναι η δεύτερη επιλογή. Είναι πολύ όμορφο. Το φέρνω και κοντά να το δείτε. Για να μην λέτε ότι δεν το φέρνω κοντά. Για πάμε να δούμε. Με αυτά εδώ πέρα. Με αυτή εδώ πέρα. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ωραία. Ξεκινάμε με τις Spellcaster Tarot. Εντάξει, απίστευτες κάρτες και αυτές, πολύ αγαπημένες μου, και αυτές πάρα πολύ αγαπημένες μου, πολύ ζωντανές. Κοιτάξτε ζωντάνια χρωμάτων,
πολύ ζωντανές. Πράγμα που σημαίνει ότι εσείς. Τι μου ήρθε φλασιά. Δεν είναι τυχαίο που επιλέξατε το κόκκινο, έτσι. Το οποίο το κόκκινο σημαίνει ζωή, είναι το αίμα. Είναι το αίμα που βράζει, που λένε. Είναι το πάθος. Είναι πράγματα οι εμπειρίες που θέλουμε να ζήσουμε και στο ερωτικό κομμάτι, αλλά και στη ζωή μας γενικότερα. Και γενικά υπάρχει έντονο χρώμα. Γι' αυτό επιλέξατε και αυτά τα ταρό που έχουν έντονο χρώμα. Δεν κόβω. Εντάξει, μην αρχίσουμε. Α, δεν έκοψε, δεν έκανε κτλ. Λοιπόν. Δεν κόβω, εντάξει, επιλέγω κατευθείαν. Γίνεται, τα ταρό δουλεύουν με όλους τους τρόπους και βγαίνει ο τρελός. Έλα, καινούρια ξεκινήματα. Έχεις βάλει πλώρη για καινούρια ξεκινήματα. Θες να κάνεις νέα πραγματάκια στη ζωή σου. Έχεις, φαίνεται, όλη την έμπνοια, έτσι. Λοιπόν, για να δω τώρα εδώ, για να δω τι θα επιλέξουμε, για να δούμε. Ωραία. Να σας πω, πηγαίνω, δεν πηγαίνω με τη σειρά, μην μου πείτε, στο προηγούμενο επέλεγα. Πηγαίνω χήμα, όπως έρθει. Λοιπόν, εδώ, μάλιστα, ωραίο. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε ένα μπαστούνι, ένα βαλέ μπαστούνι. Θα το εξετάσουμε και αυτό εδώ. Για πάμε λίγο στις Lenormand, για να δω τι θα επιλέξω. Λοιπόν, αυτές οι Lenormand, φίλες και φίλοι, είναι ειδικές. Είναι του Νοστράδαμου. Πηγαίνω, όπως καταλαβαίνετε, πηγαίνω διαστητικά και επιλέγω. Λοιπόν, οπότε, για μισό λοιπόν να ανακάτεψω, για μισό λεπτό. Νοστράδαμου, ειδικές, ειδικές. Ειδικές λοιπόν. Όπα, έπεσε αυτή. Να χρησιμοποιήσουμε αυτή. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι τα πουλιά. Μου πείτε τι πουλί. Μου πείτε τι πουλί είναι, για ξεκαθαρίσκα. Τι πουλί εννοείς, γιατί μας ενδιαφέρει. Έτσι λοιπόν, έλα να γελάσουμε και λίγο. Λοιπόν. Εδώ έχει να πει δηλαδή ότι υπάρχει μια καθοδήγηση. Υπάρχει, μπορεί να υπάρχει μια πολύ καλή επικοινωνία, μπορεί να υπάρχει μια καλή εξέλιξη πραγμάτων, μπορεί να ακούσεις χαρούμενα νέα, εντάξει, μπορεί να έρθουν τα πράγματα όπως κατά κάποιο τρόπο ήθελες εσύ, εγώ αφήνω εδώ, εντάξει, στη ζωή σου γενικότερα, κάτι που περίμενες, θα μάθεις κάτι, προσοχή στο κουτσομπολιό μόνο, εντάξει. Για να μην έχουμε προβλήματα τέτοια. Για πάμε εδώ τώρα να δούμε τι έχουμε. Ουλαλά, 33. Θα το εξηγήσουμε και το 33 και πάμε να δούμε και το κομμάτι των ρουνικών συμβόλων. Είναι το λαγκάζ. Έλα, πάμε. Έχει δύναμη εδώ. Λοιπόν, πάμε λίγο να τα δούμε. Το δώρο σου ποιο είναι, τι θέλει να σου πει το σύμπαν, έτσι, δηλαδή τι θέλει να σου πει τα ταρό, τι θέλουν να σου πούν εδώ τα χαρτιά, οι ενέργειες με κάποιο τρόπο συντονίζονται και οργανώνονται και σου λένε κάποια πράγματα. Είναι ο ανόητος. Ο ανόητος ή ο τρελός είναι η ίδια η έννοια. Μπορείς να γίνεις πολύ ανίκητος ή ανίκητη και να κάνεις και καινούρια ξεκινήματα. Ευνοούνται γενικά τα καινούρια ξεκινήματα. Είναι μια κάρτα που σημαίνει ξεκινάω. Είναι μια κάρτα που ξεκινάω ένα ταξίδι, δεν ξέρω τι θα βρω μπροστά μου. Όντως το 2023, μπορεί να μην ξέρουμε, όντως δεν ξέρουμε τι θα βρούμε μπροστά μου. Προσπαθούμε να ψυχανεμιστούμε, να το μάθουμε μέσα από αστρολογίες, ταρό κτλ. Να δούμε τι θα παίξει και τι θα γίνει. Ο τρελός όμως και ο ανόητος σου λέει: πάρε λογικό ρίσκο, προχώρα. Ήρθε η στιγμή να κάνεις κάποια πράγματα, να προχωρήσεις και να κάνεις τα όνειρά σου πραγματικότητα. Εδώ το επόμενο που έρχεται σαν δυνατό, να το εδώ ο όμορφος, ο νέος, ο γκόμενος, έτσι λοιπόν, είναι μικρής ηλικίας, είναι κάτω των 28 ετών, κυρίως κρυός είναι εδώ που βγαίνει, γιατί είναι ζώδια της φωτιάς. Εδώ τώρα, κοίτα, είναι ανώριμος αυτό που θέλει να σου πει, ίσως είναι μια ανώριμη κατάσταση. Μπορεί να είναι, να σου το πω λίγο διαφορετικά. Γιατί εδώ μιλάμε τώρα για δώρα. Εδώ είναι η ανανέωση. Εδώ σημαίνει η ορμή. Εδώ σημαίνει ότι έχεις τη δυνατότητα να καταλάβεις τους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να σε πλησιάσουν και να θέλουν να σε εξαπατήσουν, να σε κοροϊδέψουν ή να κλέψουν την ενέργειά σου κατά κάποιο τρόπο. Αυτός εδώ πέρα βέβαια μελετάει κιόλας, έτσι. Που σημαίνει μελετάω τους ανθρώπους, αναλύω τους ανθρώπους. Αυτό είναι ένα μεγάλο δώρο, είναι ένα μεγάλο προσόν όπου στο δίνει το σύμπαν, να το πω έτσι, στο δίνει ο Θεός για να μπορέσεις να προστατέψεις τον εαυτό σου. Αυτό κι αν είναι μεγάλη προστασία και ευλογία και δώρο, εντάξει. Λοιπόν, γιατί είπαμε για δώρα.
Εδώ τώρα είπαμε, το εξηγήσαμε λιγάκι, είναι τα πουλιά, είναι η επικοινωνία, είναι το χαλάρωμα, είναι η φύση, είναι πολλές φορές όταν περπατάμε σε ένα δάσος ή κάπου βρισκόμαστε και ακούμε τα πουλιά και χαλαρώνουμε, μας χαλαρώνει το ότι τη βυσμάτωσε. Όμως σημαίνει ότι χαρούμενα νέα κιόλας. Αυτό είναι καλό. Δηλαδή θα ξεκινήσεις, θα κάνεις, θα ρισκάρεις, αλλά θα μαθαίνεις κάπου και κάποια νέα τα οποία θα σε χαροποιούν και θα σε πηγαίνουν ένα βήμα πιο πέρα. Εδώ είναι το λαγκάζ. Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο σύμβολο, το οποίο σημαίνει ροή, νερό, θάλασσα. Επίσης σημαίνει και ότι έχεις θεραπευτικές δυνάμεις και ανανέωση. Τι είπαμε εδώ. Επίσης σημαίνει πολύ μεγάλη φαντασία, αλλά και πολύ μεγάλη δυνατότητα σε θέματα μεταφυσικής, τηλεπάθειας, medium. Θα έπαιζε έναν ιδιαίτερο ρόλο, δεν θα πω πολλά, αν έχεις σε κάποιο συγκεκριμένα ζώδια 15η μοίρα. Διότι αυτή η 15η μοίρα, πάνω σε χάρη 15η μοίρα στο Λέοντα και τα λοιπά, είναι μοίρες αβαταρικές λέγονται, αβαταρ από αβαταρ, και δεν τις έχουν όλοι, τις έχουν πολύ λίγοι άνθρωποι, αλλά δίνει κάποιες δυνατότητες σύνδεσης σε επίπεδο medium, ας το πούμε. Το λέω απλά επειδή μου ήρθε λίγο, απλά το λέω. Δηλαδή, καλό θα ήταν να το ψάξει λιγάκι. Και βεβαίως δεν είναι κάτι το οποίο συνδυάζεται, διότι εδώ έχουμε το 33. Είναι, θέλω να το δείτε, είναι θεϊκός αριθμός, είναι η πνοή του Θεού. Είναι ένας από τους κύριους αριθμούς, είναι ένας αριθμός του δασκάλου. Οφείλεις να σκορπάς πάντα το φως και να είσαι πρόθυμος, πρόθυμη να θυσιαστείς για τους άλλους. Πρόσεξε όμως, όταν λέμε να θυσιαστείς, δεν εννοούμε σαν τον Ιησού, σαν τον Χριστό. Δεν εννοούμε τέτοιο πράγμα, έτσι. Δεν εννοούμε να δώσεις τη ζωή σου, εννοούμε ότι μπορείς να θυσιάσεις το χρόνο σου, την ενέργειά σου για να βοηθήσεις κάποιους ανθρώπους. Αυτό. Πάνω χάρη, το να πας να βοηθήσεις ένα φίλο που σημαίνει που είναι στο νοσοκομείο και να τον φροντίσεις, ή να πας ακόμα να βοηθήσεις ζωάκια, ή να πας σε κάποιο καταφύγιο να βοηθήσεις, έτσι, ή να πας εθελοντή σε εθελόντρια κάπου, σημαίνει ότι βοηθάω. Και πολλές φορές, εννοείται, ανάλογα με τις επιλογές και ανάλογα με το χαρακτήρα μας, επιλέγουμε κάποια πράγματα, κάποιες διαδρομές που πηγαίνουμε εκεί. Αλλά ένας από τους πολύ δυνατούς και πολύ όμορφους αριθμούς, έτσι. Και σημαίνει φυσικά και πολύ δυνατή ενέργεια, και σημαίνει ότι μπορείς να συνδέεσαι γενικότερα. Ότι κοίταξε να δεις, όταν περνάς δύσκολες καταστάσεις, μπορείς να βρεις τη γενναιότητα να τις ξεπεράσεις, έτσι. Έρχεσαι να διδάξεις αγάπη στον κόσμο. Είτε έχεις τέτοιον αριθμό, είτε δεν έχεις. Σαν να έχεις μια αποστολή, να ένα δώρο, σαν να έχεις μια, κατά κάποιο τρόπο, θεϊκή αποστολή για να κάνεις κάποια πράγματα καλά στον κόσμο. Σ' όσους θέλουν, έτσι, όσοι δεν θέλουν έχουν το δικαίωμα να πούνε και όχι, είναι ok αυτό. Λοιπόν, γιατί τα έχουμε μπερδέψει λιγάκι, γιατί αν κάποιος πει όχι παιδιά δεν θέλω, ok, δεν θέλει, έχει κάθε δικαίωμα. Ακόμα και αν τον βλέπουμε να πηγαίνει πλέον λόγω στην καταστροφή. Και εκεί γίνονται τα μπερδέματα μετά και τόσο. Λοιπόν. Αλλά αυτό όμως είναι ένα εξαιρετικό δώρο με το συνδυασμό και των υπόλοιπων καρτών, έτσι. Ωραία. Φανταστικά θα έλεγα εγώ. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πολύ ωραία, πολύ... Πάρα πολύ ωραίες έτσι ενέργειες βγαίνουν και πολύ... Ρε παιδί μου, και πολύ έτσι όριμες, κατασταλαγμένες... και ό,τι χρειάζεται και η σημερινή εποχή, έτσι, χρειαζόμαστε πάρα πολύ το κομμάτι της αλληλοβοήθειας μεταξύ των ανθρώπων. Πάμε στο τρίτο δώρο, είναι αυτό εδώ. Όσοι επιλέξατε, όσες επιλέξατε το τρίτο δώρο, τι κρύβεται από πίσω. Πάμε να δούμε. Αυτό θα επιλέξω. Εδώ, αυτές τις κάρτες, Ναι. Λοιπόν. Για να δούμε. Τα δώρα σας, για να δούμε εδώ τι παίζει, τι γίνεται. Ωραία. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ. Σχέδια. Για να δω κάτι. Ναι, βέβαια. Είναι ο ακόλουθος. Λοιπόν, είναι ο ακόλουθος μπαστούνι.
και σχεδιάζει για το μέλλον. Θέλει να πάει προς το μέλλον. Πολύ καλό. Συνεχίζουμε. Με τι να συνεχίσω? Να συνεχίσω... Ναι. Περίμενε. Ένα λεπτό. Με τι θα συνεχίσω? Με κάτι Lenormand τρελές τώρα. Άλλες τρελές εδώ λέω. Λοιπόν. Για πάμε. Βγαίνει ο σταυρός. Okay. Εδώ είναι διπλό το νόημα. Σημαίνει και σηκώνω σταυρό, σημαίνει και δυσκολίες ή έχεις σηκώσει και σταυρό, έχεις αντιμετωπίσει πολλά πράγματα, αλλά επειδή είναι δώρο, μπορεί και είναι και ένα σταυρουδάκι δώρο. Μήπως πρέπει να το φοράς, λέω τώρα. Μπορεί να σημαίνει και προστασία επίσης, έτσι. Μπορεί να σημαίνει και μπορεί να σημαίνει και, πώς το λένε, και ευλογία. Ναι, έχεις αντιμετωπίσει δυσκολίες, μπορεί να αντιμετωπίσεις δυσκολίες προς την πορεία που πηγαίνεις, γιατί κοίταξε να δεις, αυτός εδώ πέρα λοιπόν ο... μισό λεπτό ρε παιδιά, ναι, έκανα λάθος, δεν είναι ακόλουθος, υπότης είναι. Λοιπόν, αυτός εδώ ο υπότης, ο οποίος πηγαίνει και προχωράει λοιπόν, γιατί έχει εδώ πέρα το σιδερένιο, υπότης δεν είναι, για μισό λεπτό. Πώς κάνω μπλακίες, λέω τώρα, κάτσε γιατί μπερδεύτηκα κιόλας, μισό λεπτό. Έλα, το βρήκαμε. Εντάξει, ακόλουθος είναι, ρε παιδί μου. Είναι αυτό που είπα προηγουμένως. Δεν ξέρω γιατί μπερδεύτηκα. Ακόλουθος, υπότης. Κάποια αποστολή είναι, γι' αυτό κατάλαβες. Εδώ λοιπόν αυτός ο ακόλουθος είναι ακόμα σε μία λίγο ανώριμη κατάσταση. Δεν έχει πολύ καταλάβει. Δεν έχει καταλάβει τι γίνεται, τι καλείται, τι πρέπει να κληθεί για να κάνει. Γιατί ο υπότης σημαίνει ξέρω την αποστολή μου. Έχω μία αποστολή, κάπου έχω να πάω. Κατάλαβες τι έχει γίνει εδώ πέρα. Ο ακόλουθος είναι ακόμα σε ένα πρώιμο στάδιο. Το ψυχανεμίζεται. Σου λέω για να δω τι γίνεται εδώ, τι παίζει. Κατάλαβες, αυτό είναι. Okay, λοιπόν, ωραία, μία από αυτές τις κλασικές εδώ και μας έχει βγει η ηχθής, είναι η αβεβαιότητα. Να τη δυσκολία σου. Γενικά είναι καλό για εργασία. Είναι το 8 μπαστούνι εδώ. Το 8 ξυφών, συγγνώμη. Τα σπαθιά, εντάξει, ξυφών, ναι. Λοιπόν, σημαίνει είναι καλό για εργασία, για να πετύχεις, για να κάνεις, αλλά προσοχή στα λόγια και υπάρχει και μια βεβαιότητα. Κρύβεται κυρίως ο ηχθής εδώ πίσω από αυτή την κάρτα, αλλά ναι, και ο ηχθής επίσης είναι και το σύμβολο της θυσίας, έτσι. Να τα πως δένουν όλα εδώ. Και των δυσκολιών και όχι μόνο αυτό, σου έρχεται κι άλλος ένας σταυρός εδώ, ότι κοίταξε να δεις. Εδώ υπάρχει, έχεις πολλά δώρα, σημαίνει πολλά πνευματικά δώρα. Και σε επίπεδο και γενναιοδωρία, είναι ένα γενναιόδωρο σύμβολο αυτό εδώ, το γκεμπό, σαν χ που είναι, σαν ένας ιδιαίτερος σταυρός, σημαίνει όμως ισορροπία, να βρεις την ισορροπία σου, και εδώ ο σταυρός, ένα σύμβολο, το οποίο προϋπήρχε, έτσι, το σύμβολο προϋπήρχε και πριν από τον Ιησού, σε διάφορες αποτυπώσεις. Το σύμβολο είναι αυτό πάρα πολύ πνευματικό και έχει πάρα πολλά πράγματα. Οι γωνίες του, πώς κοιτάζει, που είναι η πνευματικότητα πάνω, που είναι η ζωή, οριζόντιο, έτσι, κάθετα που κατεβαίνει η ψυχή κτλ. Λοιπόν, τέλος πάντων. Εδώ λοιπόν έχει να κάνει με ισορροπίες, εδώ έχει να κάνει γενικότερα με την επικοινωνία σου με τους ανθρώπους. Okay. Αυτό είναι το σημαντικό κομμάτι που βγαίνει, το δώρο, δηλαδή η επικοινωνία. Και φυσικά μπορείς να βάζεις και χ. Πάρ' το και λίγο συμβολικά, στους ανθρώπους, και να δω τον αριθμό 7 εδώ. Να το. Πολύ πνευματικός αριθμός. Άρα λοιπόν έχεις το δώρο της πνευματικότητας. Τα ίντικο, έτσι, το έχεις ακούσει το ίντικο. Στοιχείο νερό. Είναι μια ιδιαίτερη πορεία ο αριθμός 7 που βγαίνει εδώ. Είτε κάπου έχεις τον αριθμό 7. Είτε είναι στο γενεθλιά σου, είτε είναι κάποιος αριθμός ή κάποιος σημαντικός αριθμός ή κάποια ημερομηνία ή οτιδήποτε, συντονίζεσαι όμως όπως και να έχει τον αριθμό 7. Κάτι σημαίνει αυτό εδώ. Και σημαίνει φυσικά πνευματικότητα. Πρέπει να αρχίσεις να αισθάνεσαι, να αποκτάς γνώσεις, να καταλαβαίνεις γιατί τραβάω, ας πούμε, αυτά που τραβάω. Μπορούν οι άνθρωποι να με βοηθήσουν, βεβαίως και μπορούν οι άνθρωποι να σε βοηθήσουν. Έχεις μεγάλη ευλογία εδώ. Και να θυμάστε και να ξέρετε, διότι αυτό, ναι, το έχουν όλοι σχεδόν οι μύστες και οι φιλόσοφοι και οι μύστες. Όσο αποκτούμε μεγαλύτερες γνώσεις, μεγαλύτερη αυτογνωσία, καταλαβαίνουμε τι γίνεται γύρω μας, μελετάμε και κάνουμε, τόσο μεγαλώνουν κατά κάποιο τρόπο και οι προκλήσεις.
Εντάξει. Όμως, έχεις τη δυνατότητα να κάνεις νέα ξεκινήματα. Έχεις μεγάλες ευλογίες για να ξεπεράσεις οποιοδήποτε εμπόδιο. Πολύ καλό μπορεί να γίνει στα επαγγελματικά σου. Καλές προοπτικές και επικοινωνία, έτσι. Γιατί εδώ είναι το ξυφόν, σημαίνει επικοινωνώ, έχω επιχειρηματολογία και γρήγορο μυαλό. Το γκεμπό που σημαίνει και ισορροπία, που σημαίνει και χ, βάζω και ένα στόχο, σημαίνει και βάζω και στόχο. Έτσι, βάζω ένα χ, δεν βάζουμε ένα χ και λέμε α, χ, στόχος. Και στις εξισώσεις βέβαια βάζαμε ο άγνωστος χ για να τον λύσουμε, που και εδώ έχει και αυτή την έννοια, δηλαδή να αποκαλύψεις πράγματα. Αλλά εδώ με τον αριθμό 7, που είναι ένας πνευματικότατος αριθμός, ο αριθμός 7, θα σε βοηθήσει να συντονιστείς και να καταλάβεις γενικά τι μέλη γενέστε και τι γίνεται. Αυτό. Το αφήνω εδώ. Συγκλονιστικό θα έλεγα, φίλες και φίλοι. Συγκλονιστικό. Πάρα πολύ δυνατό. Λοιπόν. Και πόσο νομίζω στο ακριβώς. Εγώ αυτό νιώθω. Ωραία. Και πάμε τώρα στο επόμενο δώρο, το οποίο είναι αυτό εδώ, φίλες και φίλοι. Λοιπόν. Απλό, όμορφο, αλλά έχει και μια καρδούλα εδώ όμως. Όλα παίζουν ρόλο οι επιλογές μας στο τι θα επιλέξουμε και πού θα πάμε και τι επιλογές θα κάνουμε. Τα πάντα παίζουν ρόλο. Λοιπόν, έλατε τώρα εδώ. Και αυτό το κομμάτι, τι θέλει να μας πει. Ποια είναι τα δώρα τα οποία βγαίνουν από μέσα. Υπάρχει πολλή ενέργεια εδώ. Και υπάρχει και πολύ έτσι έξαψη. Αυτό μου έρχεται να σας πω. Με την καλή πάντα την έννοια, έτσι, και με το καλό το... Εδώ, για πάμε. Εδώ τι έχουμε. Έχουμε έναν ακόλουθο μπαστούνι. Πάρα πολύ καλό. Για να δούμε τώρα το επόμενο. Πάμε εδώ. Εδώ έχουμε τώρα ένα δύο ξυφών. Σπαθάτα. Δύο σπαθιά, λοιπόν. Okay. Που μας μιλάνε για έρωτα, έτσι. Μας μιλάνε για δίδυμες ψυχές, αδελφές ψυχές, δίδυμες φλόγες. Θα το δούμε όμως, θα το αναλύσουμε. Για να προχωρήσουμε να δούμε τι άλλο θα κάνουμε. Α, με αυτό εδώ. Πάμε με αυτό εδώ. Για κάτσα να κατέψω λίγο με αυτές τις Lenormand. Έχω βάλει εδώ, σας έχω βάλει εδώ πολύ πράγμα. Lenormand, λοιπόν, για να δούμε εδώ. Εδώ έχει βγει μια αρσενική ενέργεια, η οποία είναι αυτός ο οποίος προστατεύει. Είναι αυτός ο οποίος, βέβαια πρόκειται για έναν άντρα όντως, εδώ είναι ένας βασιλιάς από πίσω, αν το δείτε, και αυτός είναι σπαθάτος, ο οποίος μιλάει για προστασία, ρε παιδιά. Κάποιος σας αγαπάει και σας προστατεύει, κυρίως αρσενικό. Αρσενική φύση. Τώρα, πατέρας είναι, αδερφός είναι, μπορεί να είναι προϊστάμενος, μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος όμως είναι εκεί για να μιλήσει με λογική, είναι εκεί για να σας πει πράγματα, να σας συμβουλέψει και να σας δώσει σωστές συμβουλές. Έχετε μεγάλη ευλογία. Το να έχετε έναν τέτοιον άνθρωπο δίπλα σας και να σας συμβουλεύει, για να σας δίνει, προσέξτε, σωστές συμβουλές, όχι να σας πηγαίνει εκεί που θέλει να σας πάει για να σας καταστρέψει, είναι μεγάλη ευλογία. Στη σημερινή εποχή πλέον αυτό θεωρείται μεγάλη ευλογία. Το Ingwaz, ένα πανέμορφο σύμβολο, το αγαπώ πάρα πολύ αυτό το σύμβολο. Λοιπόν, έχει να κάνει με την εσωτερική μας κατάσταση και την ηρεμία μας. Έχει να κάνει με τις αρετές μας. Έχει να κάνει αυτό που λέμε με την κοινή λογική. Έχει να κάνει με την απλή δύναμη, δηλαδή απλά πράγματα στη ζωή. Πρόσεξε να δεις πώς το λέω, γιατί δεν εννοούνται όλα αυτά στους ανθρώπους. Εννοούνται εδώ ότι, κοίταξε να δεις, η δύναμη ενός ανθρώπου βασίζεται και σε απλά πράγματα, όχι και σε πολυπλοκότητα. Εντάξει, οικογένεια, αγάπη, φροντίδα, είναι αυτό που λέμε η ανθρώπινη ζεστασιά και το σπίτι, το ωραίο σπίτι, το όμορφο σπίτι, το σπίτι που έχει αγάπη. Τι άλλο θέλεις, ποιο άλλο δώρο θέλεις, ειδικά στη σημερινή εποχή, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα, τα οποία έχουν γίνει πλέον πολύ πεζά, πολύ ψυχρά και πάρα πολύ υπολογιστικά στο μυαλό. Δεν υπάρχει καρδιά. Λοιπόν, πολλά λέω, δεν θα με καταλάβει κανένας ίσως, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, να ένα άλλο εντεκάρι εδώ.
Μάλλον εσείς με καταλαβαίνετε. Λοιπόν, που με ακούτε τόσο καιρό, λοιπόν. Ο Αγγελιαφόρος, αριθμός 11. Ο Αγγελιαφόρος του Φωτός λέγεται αυτό. Λέγεται Αγγελιαφόρος γιατί έχει μια ειδική αποστολή όσοι έχετε αριθμό 11. Αν τον έχετε εσείς, αλλά και αν δεν τον έχετε, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνετε και εσείς Αγγελιαφόροι του Φωτός. Εντάξει. Είναι μια από τις πολύ ιδιαίτερες κάρτες να βάζετε στόχους, να μην έχετε έλλειψη σκοπού. Μπορείτε να ψυχολογείτε με άνεση, να έχετε μεγάλη αντίληψη, μεγάλη διέστηση, βασιστείτε σε αυτά τα πράγματα και γενικά δείχνει μια κατεύθυνση στη ζωή. Έλα λίγο να το δούμε εδώ, διότι είναι πολύ σημαντικό. Εδώ είναι ο ακόλουθος. Ο ακόλουθος λοιπόν μπαστούνι, σχέδια, δύναμη, ανανέωση, πολλή ενέργεια, αποφασιστικότητα, ζώδια της φωτιάς και οροσκόπη. Βεβαίως, όπως και στα προηγούμενα ισχύει αυτό εδώ. Εδώ τώρα έχουμε το κομμάτι και εδώ είναι ένας πολύ σημαντικός, μια πολύ σημαντική κάρτα εδώ που έχουμε. Λοιπόν, με Ποσειδώνα, με υδροχό που κρύβονται, στόχοι, λογική, έρωτας, ταξίδια γενικότερα. Υπάρχει μια πολύ καλή επικοινωνία γενικά ή θα έχετε μια επικοινωνία. Κοιτάξτε, εδώ οι αδελφές ψυχές και οι δίδυμες φιλόγες δεν αφορούν μόνο το ερωτικό κομμάτι. Δεν αφορούν μόνο ζευγάρια, έτσι. Αφορούν και οικογένεια και συνεργάτες και φίλους. Μπορεί να είστε αδελφή ψυχή ή δίδυμη φλόγα με έναν μακρινό ξαδερφό σας, μακρινή ξαδέρφη σας, λέω τώρα. Και ξαφνικά, όταν είστε κοντά, έρχεστε κοντά, νιώθετε πολύ οικία, νιώθετε πολύ καλά. Νιώθετε αγάπη, μια συνεννόηση, μια χημεία. Ότι καταλαβαίνει ένας τον άλλον ή μία την άλλη, χωρίς πολλά. Αυτά είναι δείγματα. Επίσης, δεν σημαίνει ότι κάποιος, ότι όταν είναι δίδυμη φλόγα ή αδερφή ψυχή, πρέπει να είναι συνέχεια και για πάντα μαζί. Δηλαδή, ναι, μπορεί να βλέπεστε μία φορά στο τόσο, αλλά η ανταλλαγή της ενέργειας που υπάρχει είναι τόσο σημαντική εκείνη τη στιγμή, που είναι σαν να ολοκληρώνεται η αποστολή σας. Αυτά να τα έχουμε λίγο υπόψη μας, γιατί θεωρούμε ότι όταν κάποιοι είναι δίδυμες φλόγες, πρέπει να είναι και για πάντα μαζί. Όχι, αυτό είναι λάθος. Ίσα-ίσα πολλές φορές οι δίδυμες φλόγοι και αδερφές ψυχές έχουν και πολλά εμπόδια για να περάσουν. Και βεβαίως, για να καταλάβουμε αν κάποιος είναι δίδυμη φλόγοι και αδερφές ψυχές, υπάρχουν διάφορες μέθοδοι. Δεν το αναλύω τώρα και αριθμολογικά και αστρολογικά, αλλά είναι πολλά τα κριτήρια και βλέπουμε. Λοιπόν, στο επόμενο κομμάτι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι που σας προστατεύει και φυσικά έχουμε το συμβολάκι του Εγκουάζ, το οποίο είναι οικογένεια, αγάπη, ένα πολύ όμορφο σύμβολο, είναι και αυτό, υπάρχει στη φύση και μπορεί να υπάρχει και στο χέρι σας, στην παλάμη σας. Αν το έχετε, είναι μεγάλη ευλογία. Και ο αριθμός 11, το οποίο αν το παρατηρήσετε λίγο κατά κάποιο τρόπο, είναι σαν να είναι ένα σύμβολο το 11, σαν να είναι και αυτό μια γραμμή ευθεία που λύγησε και έχει κάνει αυτό εδώ πέρα, είναι και αυτό ένα κατά κάποιο τρόπο ένα εντεκάρι. Και το εντεκάρι μας κάνει 2, μας κάνει 2, μας κάνει 2. Πολύ σημαντικά όλα αυτά, πολύ ωραία μηνύματα. Να σας ευχαριστήσω, θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα, να περάσετε υπέροχα, να ευχαριστηθείτε και τα πραγματικά δώρα που θα πάρετε στα χέρια σας και θα τα πούμε όχι πολύ σύντομα, πάρα πολύ σύντομα, έτσι, θα είμαι κοντά σας. Σας ευχαριστώ πολύ.